Να καλημερίσουμε τον κύριο Θάνο Τζίμερο, ο οποίος μαζί μας θα παρακολουθεί και ο ίδιος αυτά. Καλημέρα κύριε Τζίμερο, καλό πρωινό. Καλημέρα κύριε Αποστολίδη, επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι το πρόβλημα δεν είναι πολεοδομικού χαρακτήρα. Ναι, προφανώς, αυτό είναι απολύτως σίγουρο. Το πρόβλημα είναι η πρόθεση αυτής της κυβέρνησης και της Ευρώπης ολόκληρης, γιατί αυτά γίνονται με λεφτά της Ευρώπης. Όταν λέμε λεφτά της Ευρώπης, να καταλαβαίνουμε ότι είναι και δικά μας λεφτά μέσα. Έτσι, η Ευρώπη δεν παίρνει λεφτά από τον ουρανό, από τους φορολογούμενους των κρατών μελών παίρνει. Είναι το ποσοστό του ΦΠΑ που πληρώνουμε όλοι με τις καταναλώσεις που κάνουμε, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Συμμετέχει η Ελλάδα κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό της Ευρώπης. Βέβαια, για αρκετά χρόνια έπαιρνε περισσότερα από όσα έδινε, αλλά αυτό είναι μια ιστορία. Ναι. Η Ευρώπη λοιπόν και η Ελλάδα και η ευρωπόδουλη ισλαμολάγνα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που άλλα έλεγε και άλλα συνεχίζει να λέει, αυτή είναι η ξετζιποσιά. Δηλαδή έρχονται κυβερνητικοί εκπρόσωποι και υπόσχονται ότι δεν θα γίνουν επεκτάσεις και αμέσως μετά ανεβάζουν στη διάβια τις αποφάσεις των επεκτάσεων. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση έχει πάρει απόφαση να εγκαταστήσει ισλαμικές πόλεις παντού στη χώρα και μάλιστα στα νότα των φρουρών των συνόρων. Δηλαδή πόσο μυαλό χρειάζεται για να καταλάβει κάποιος ότι αυτό είναι μια ορολογιακή βόμβα που σε περίπτωση χτύπα ξύλο, κάτι στραβό συμβεί με τους απέναντι, θα λειτουργήσει με τον τρόπο που όλοι φανταζόμαστε. Οι περισσότερες αυτές τις δομές είναι από το Πακιστάν, μια σύμμαχο της Τουρκίας χώρα, με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με την ελληνική κουλτούρα και πολύ συχνά εκφράζονται και στην Αθήνα υπέρ του τζιχαντιστικού ιδεόλους, να το πω έτσι. Και δημιουργούμε τέτοιες πόλεις παντού και μάλιστα στον Εύρο. Να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μηταράκης άλλα λέει και άλλα κάνει. Δηλαδή τον Μάρτιο, ας πούμε, στη διάβια διαβάσαμε απόφαση για επέκταση με fast track εργασιών αναβάθμισης του ΚΙΤ φυλακίου. Τον Απρίλιο, ξέρω εγώ, θα άνοιξαν τούνελ και επεκτάθηκε κατά 33,7 στρέμματα και αυξήθηκε η χωρητικότητα κατά 240 άτομα. Ξανά στις 13 Απριλίου νέα απόφαση στη διάβια για χρηματοδότηση ηλεκτρονικών και ψηφιακών συστημάτων ασφαλείας. Αυτά υποτίθεται ότι θα ήταν κλειστά, είναι ορθάνυχτα και κανένας δεν ξέρει από πού έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, τι σκοπό έχουν. Κοιτάξτε, πάντως το ΠΡΟΚΕΚΑ είναι απολύτως κλειστή δομή και οι κατασκευές που γίνονται τώρα, σύμφωνα με τους ίδιους που διαμαρτύρονται και παρακολουθούν την πορεία των εργασιών, μιλούν για τριπλό φράχτη. Μιλάμε βέβαια για το ΠΡΟΚΕΚΑ. Για τριπλό φράχτη και για πόρτα, από την οποία θα διαβάσει νόμιμα. Ναι, 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 μα αυτό λέω. Όταν λέω κλειστή δομή, εννοώ μια δομή η οποία να λειτουργεί ως μέρος κράτησης. Διότι άλλος μπήκε παράνομα. Δηλαδή θα το καταλάβουμε αυτό πως το ΠΡΟΚΕΚΑ πάντως είναι τέτοια δομή, έτσι. Είναι κλειστή δομή όπου δεν προβλέπεται ούτε να βγαίνει κανείς από την πόρτα, ούτε να σουλατσάρει γενικώς δεξιά και αριστερά. Δεν βγαίνουν καθόλου. Από το ΠΡΟΚΕΚΑ, από το ΚΙΤ βγαίνουν μετά την 24η ημέρα. Ναι, από το ΠΡΟΚΕΚΑ πού πηγαίνουν μετά, δεν πάνε στο ΚΙΤ. Όχι, από το ΠΡΟΚΕΚΑ θα φύγουν είτε για να απελαθούν είτε για να μετακινηθούν σε άλλες δομές της χώρας. Σε περίπτωση όμως που κάτι συμβεί, δεν ξέρω ποιος μπορεί να ελέγξει 700 τόσα άτομα που προβλέπεται να υπάρχουν εκεί μέσα. Ναι. Επίσης αυτή η διαδικασία πρέπει να σταματήσει μια και καλή. Διαβάζω διαφημίσεις από διάφορες ΜΚΟ, οι οποίες λένε φόρα παρτίδα ότι ελάτε εδώ, μέσα σε 2 ώρα εδώ έχω μπροστά μου μια διαφήμιση μιας που έχει την έδρα της Παρασίου 3 Κέμπ, κάπως έτσι. Ναι. Και λέει αυτό το Παρασίου 3 που είναι στην Αθήνα. Living in Greece. Και έχει τι ωραία πράγματα μπορείς. Αυτή είναι μια διαφήμιση όχι για την Ελλάδα. Ναι. Για τις χώρες προέλευσης. Είσαι ένας, λέει αγγλικά, are you immigrant or refugee in town? Get ready in 2 weeks. Σε 2 εβδομάδες θα είσαι έτοιμος. Και λέει παρακάτω. Φιλοξενία. Κάρτα διαμονής. Ασφάλεια. Αφημί. Και άμκα ταυτόχρονα. Το διαφημίζω social security number, γιατί αυτό ξέρουν οι ξένοι. Ναι.
λογαριασμό στην τράπεζα, χαρτιά transportation card, δηλαδή έγγραφα για να μετακινήσει. Mm-hmm. Πάρτε μας τηλέφωνο και app, θα σας τα εξασφαλίσουμε. Διαφημίζεται λοιπόν η διάθεση της χώρας να γίνει Ισλαμικό Χαλιφάτο σε μερικά χρόνια. Ξαναλέω ότι αυτό είναι μια τεράστια βόμβα βραδιφλεγής, η οποία κάποια στιγμή θα εκραγεί. Καλά, αυτό βεβαίως θεωρείται, εδώ είναι το περίεργο του πράγματος, αυτό θεωρείται, νόμιμη διαφήμιση, έτσι, νόμιμη. Δηλαδή μπορεί κανείς να καλεί πρόσφυγες από άλλες χώρες στη χώρα μας. Ορίστε, περάστε, έτσι. Πρόσεξτε, είναι νόμιμη διαφήμιση, διότι διαφημίζει κάτι που ισχύει. Ναι. Δεν λέει ψέματα. Ναι. Δεν λέει ψέματα. Αλλά πόσοι θα έρθουν ακόμα. Δηλαδή εκεί έξω υπάρχουν μερικά δισεκατομμύρια που ζουν, πάνω από ένα δισεκατομμύριο, 1,2 αν θυμάμαι καλά. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν με λιγότερο από ένα δολάριο τη μέρα. Αυτό δεν οφείλεται στην Ελλάδα. Δεν ήταν η Ελλάδα ιμπεριαλιστική δύναμη και δεν οφείλεται και γενικά στον ιμπεριαλισμό. Μολονότι ο ιμπεριαλισμός είναι κάτι που έγινε στο παρελθόν, σε άλλες εποχές. Οι χώρες οι οποίες δέχτηκαν τους Ολλανδούς, τους Άγγλους, τους Γάλλους, βοηθήθηκαν στο να αποκτήσουν δομές. Βεβαίως πήραν οι υπεραλιστές αυτό που θέλαν, αλλά άφησαν δομές. Το ότι αυτές οι χώρες είναι διαλυμένες οφείλεται στο ότι αφέθηκαν στη μοίρα τους, στο ότι διάφορες φατρίες, φύλαρχοι, πολέμαρχοι, φυλές σφάζουν μία την άλλη, όπως αυτό γινόταν και πριν τον υπεραλισμό, και οφείλεται σε αυτό που έχω πει 1 εκατομμύριο φορές, το Ισλαμικό μοντέλο ζωής, το οποίο είναι κατά της πρόοδου, δεν βοηθάει την ανάπτυξη της επιστήμης και έχει έναν να εργάζεται και 4 γυναίκες και γυροβοράνουν στο σπίτι ή και μία να γυροβοράει στο σπίτι. Αυτό το μοντέλο παράγει δυστυχία και φτώχεια. Δεν φταίει η Ελλάδα γι' αυτό. Αν πρέπει να αλλάξει κάτι, ας το δουν τα κράτη τα οποία έχουν αυτό το μοντέλο. Και εν πάση περιπτώσει, ρωτάω για εκατομμυριωστή φορά, γιατί δεν πηγαίνουν στα ομόθρεσκα πλούσια κράτη του Αραβικού κόλπου? Γιατί θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και από εκεί στη Σουηδία, στη Γερμανία, δεν ξέρω πού? Διότι είναι εντολή του Κορανίου να απικήσουν τις χώρες των απίσων. Ξεκάθαρα. Ναι. Αυτό λοιπόν εμείς το δεχόμαστε. Και το καμαρώνουμε και το χρηματοδοτούμε. Είναι πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία που κράτος που δέχεται εισβολή χρηματοδοτεί τους εισβολείς και διαφημίζει ελάτε να εισβάλλετε στη χώρα. Είναι απαράδεκτο. Ας δουν τι ψήφισαν όμως οι κάτοικοι του Εύρου. Διότι η δημιουργία ξανά και η νέα δεξιά που είμαστε σε συνασπισμό του Φαΐλου Κρανιδιώτη, τα λέμε αυτά χρόνια τώρα. Εγώ τα λέω από το 2011 και έχω δεχθεί του κόσμου τις επιθέσεις, τις απειλές, σωματικές, κάθε φύσεως απειλές. Διότι λέω ότι δεν θέλουμε η χώρα να γεμίσει με ανθρώπους που έχουν την νοοτροπία του Πακιστάν. Θέλουμε να γεμίσει με Έλληνες. Αυτό το, ξέρετε, έχουμε ανάγκη εργατικών χεριών. Εμείς θα καθόμαστε βεβαίως, θα παίρνουμε τα επιδόματα ενεργείας, θα παίρνουμε όλα τα επιδόματα που προβλέπει το κοινωνικό κράτος για να μην δουλεύουμε. Και θα έρχονται άλλοι να δουλεύουν, οι οποίοι θα κάνουν 6, 7, 8 παιδιά ο καθένας. Και, οι οποίοι επίσης θα παίρνουν επιδόματα, έτσι. Και οι οποίοι επίσης θα παίρνουν επιδόματα. Να. Και το λέω και από τη φιλελεύθερη οπτική. Δηλαδή, το σύστημα υγείας, το ασφαλιστικό σύστημα μιας χώρας, δεν ανήκει στην ανθρωπότητα. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Ανήκει σε αυτούς που το χρηματοδοτούν. Δεν μπορεί η φτωχή Ελλάδα να πληρώνει εκατομμύρια για περίθαλψη, και όχι μόνο για περίθαλψη. Για όλα τα άλλα που προκύπτουν. Να. Δηλαδή, όταν μαχαιρώνονται, ας πούμε, και πηγαίνουν στο νοσοκομείο, όταν αργότερα αφαιθούν ελεύθεροι και θα μπλέξουν με το έγκλημα, γιατί αυτό γίνεται συνήθως. Οι φυλακές είναι πάνω από το 50% γεμάτες με επίκους. Όμως κύριε Τζίμερε, αυτό οικονομικά. Ακούστε με όμως σε κάτι σας παρακαλώ, σε έναν προβληματισμό, διότι το καταλαβαίνω αυτό αν λέγαμε πως η κυβέρνηση ή όποια ελληνική κυβέρνηση είναι αυτή που εφαρμόζει μία λανθασμένη, όπως λέτε και εσείς, πολιτική σε ό,τι αφορά το προσφυγικό. Από την άλλη όμως, είναι πασιφανές ότι αυτό είναι μια ευρωπαϊκή πολιτική, μια πολιτική που εφαρμόζει ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον τα επίσημα όργανά της. Τι πρέπει να αναζητήσουμε τώρα, καινούργιες θεωρίες συνωμοσίας? Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό κατά την άποψή σας? Για ποιο λόγο η Ευρώπη κατευθύνεται σε τέτοιες πολιτικές, τελείως διαφορετικές από αυτή που αναλύσατε τώρα? Είναι μια αυτοκτονική πολιτική την οποία εφαρμόζει η νομενκλατούρα της Ευρώπης, στην οποία Ευρώπη
μετανάστευση στη σοβιετική αντίληψη. Δηλαδή δεν πρόκειται για κάποια συνωμοσία. Δεν είναι κάποιοι οι οποίοι είπαν ότι τώρα εμείς θα κάνουμε την Ευρώπη Ισλαμική. Όχι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα που ξεκίνησε χαλαρά. Άντε να δουν μερικά φτηνά εργατικά χέρια στη Γαλλία, στην Αγγλία, να δουλέψουν, ξέρω εγώ, στο Βέλγιο, να δουλέψουν στα ορυχεία, στην υφαντουργία. Ήρθαν λοιπόν αυτά τα φτηνά χέρια. Είχαν την κουλτούρα τους. Είχαν το χαλάκι τους και προσευχόντουσαν. Δεν επικοινωνούσαν με τους υπόλοιπους. Τους βλέπαν λίγο σαν μια γραφική, ας πούμε, περιθωριακή περίπτωση. Μετά ήρθαν κι άλλοι, ήρθαν κι άλλοι, ήρθαν κι άλλοι. Και πλέον έγιναν κράτος εν κράτη. Έχουν την οικονομία τους, έχουν τα χαλάλ, έχουν τους ναούς τους. Έχουν μια, ξαναλέω, ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής, γιατί το Ισλάμ δεν είναι μόνο θρησκεία, είναι κοινωνικό, νομικό, πολιτικό και στρατιωτικό σύστημα. Και αρνούνται να προσαρμοστούν κιόλας, έτσι. Το οποίο είναι ασύμβατο με τον τρόπο ζωής και τις αξίες της Ευρώπης, αρνούνται να προσαρμοστούν και απαιτούν από την Ευρώπη να αλλάξει και να υιοθετήσει τη Σαρία, ας πούμε. Έχουμε δει χιλιάδες διαδηλώσεις, τις οποίες κάποιοι αφιονισμένοι εισβολείς κρατάν πλακάτ και πανό λέγοντας ότι το Ισλάμ θα κυβερνήσει τον κόσμο. Δεν μας ενδιαφέρει η δημοκρατία σας, εμείς έχουμε τη Σαρία. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί πολύ νωρίτερα. Εθελοτυφλούσε η Ευρώπη, διότι οι ελίτ της Ευρώπης είναι καλοτερασάκηδες και είναι άνθρωποι άκαπνοι. Πάει η εποχή που η Ευρώπη ανεδείκνυε ηγέτες που είχαν βγει από τον πόλεμο ή από τις δυστυχίες της μεταπολεμικής γενιάς, που προσπάθησαν, ας πούμε, να στήσουν τις πατρίδες τους στα πόδια τους, να χτίσουν ανθρώπους που είχαν ζυμωθεί με τα ουσιαστικά θέματα της ζωής. Είναι κάποια παιδιά του κομματικού σωλήνα, των πολιτικών κολεγίων, τα οποία βρίσκονται σε μια πολύ καλοπληρωμένη θέση, με ένα σωρό παροχές, ζουν στον περίκλειστο παράδεισό τους, δεν ενοχλείται τόσο ακόμα από ό,τι γίνεται στον Εύρο η Εκάλη, ας πούμε, η Κηφισιά, η Πολιτεία, ξέρω εγώ, αυτές οι περιοχές στις οποίες ζουν οι πολιτικοί. Και το ίδιο ισχύει και στην Ευρώπη. Δηλαδή σου λέει, πώς, άσε τώρα, γιατί να ασχοληθώ. Διότι για να το αντιμετωπίσει κάποιος θα πρέπει να συγκρουστεί. Εγώ είχα πει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτό. Να κληθούν οι επικεφαλείς όλων των θρησκειών, όλων. Και να δηλώσουν ότι τα αιμοβόρα χωρία των ιερών τους βιβλίων δεν αναφέρονται στη σημερινή εποχή. Έχουν, ας πούμε, να το πούμε, ιστορική αξία, με την έννοια ότι κατεγράφησαν κάποια στιγμή ο τρόπος ζωής και οι συνήθειες των νομάδων της ερήμου, είτε των χωρών της Αραβικής Χερσονήσου, είτε της περιοχής που είναι τώρα το Ισραήλ. Αλλά αυτό και τέλος. Και όσοι δεν δηλώνουν, όσοι δεν το δηλώσουν και όσοι δεν υιοθετήσουν την πολιτική της Ευρώπης, δηλαδή την πολιτική της αλληλεγγύης, της ανεκτικότητας, αυτό που κατακτήσαμε μετά από πολύ κόπο, δεν ήταν εύκολο για τους Ευρωπαίους να το κατακτήσουν αυτό. Πέρασε από πολλές φάσεις βαρβαρότητας η Ευρώπη μέχρι να φτάσει να το κατακτήσει, αλλά το κατέκτησε. Όσοι λοιπόν αυτό δεν το υιοθετούν στη συμπεριφορά τους και στα κηρύγματά τους, απελάβνονται. Ωραία, επειδή χρησιμοποίησατε τη λέξη ανεκτικότητα, για να καταλάβουμε τώρα, εσείς πώς ορίζετε την ανεκτικότητα, πού ξεκινά και πού τελειώνει, σε ό,τι αφορά το ζήτημα που συζητάμε, το προσφυγικό δηλαδή. Η ανεκτικότητα τελειώνει στο μη ανεκτικό. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι. Πρέπει να το συγκεκριμενοποιήσουμε όμως λίγο. Ναι. Βεβαίως, δεν μπορεί να είναι μέτοχοι, είναι πολύ απλό. Δεν μπορεί να συμμετέχουν σε έναν πολιτισμό ανεκτικότητας ή μη ανεκτική. Δηλαδή, μπορείς να πιστεύεις ό,τι θες. Είναι δικό σου θέμα, προσωπικό θέμα, της, ας πούμε, της φιλοσοφικής του ιδεολογικής συγκρότησης και του επέκεινα. Δεν μπορεί αυτό να το επιβάλλεις ως νόμος, στο κράτος, ως συνήθεια την οποία να θες να ακολουθήσουν εγώ. Εάν η θρησκεία ορίζει τη ζωή σου με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορείς να ενταχθείς σε μια κοινωνία, πήγαινε να ζεις στη δικιά σου κοινωνία. Μου έλεγε κάποιος φίλος με τον οποίο μιλούσα ότι ήταν το άγχος του, ας πούμε, εάν είχε μουσουλμάνο πιλότος συγκυβερνήτη στο πιλωτήριο, ναι, τι θα συνέβαινε εάν μια κρίσιμη στιγμή συνέπεπτε με την ώρα της προσευχής. Διότι ο άλλος είχε το χαλάκι του στο πιλωτήριο, το έστρωνε στο πιλωτήριο και προσευχόταν ενώ το αεροπλάνο πέταγε. Και ναι, μεν αυτό όταν γίνεται
σε ένα υψόμετρο τέλος πάντων με τον αυτόματο πιλότο και δεν υπάρχουν δύσκολες συνθήκες, δεν είναι τόσο πρόβλημα, αλλά είναι πρόβλημα αν οι συνθήκες είναι δύσκολες, είναι η ώρα της προσγείωσης. Ή άλλος είχε χειρουργείο. Καλά τώρα, εσείς ξέρετε τέτοια περίπτωση να εκδηλώθηκε ποτέ? Βεβαίως. Ρωτήστε ανθρώπους που ζουν στη Δυτική Ευρώπη να σας πούν για πολιτισμένους μουσουλμάνους. Εντός εισαγωγικών. Οι οποίοι την ώρα της προσγείωσης απλώναν το χαλάκι και προσευχόντουσαν. Οι οποίοι την ώρα του meeting του επαγγελματικού ή την ώρα της εγχείρησης λένε εγώ θέλω να προσευχηθώ τώρα. Δεν γίνεται. Πρέπει να φύγω για να προσευχηθώ. Αυτό το πράγμα είναι ασήμαντο με τον τρόπο που ζούμε. Δεν μιλάω για τους εκκοσμικευμένους μουσουλμάνους που υπάρχουν, το έχω πει πολλές φορές, που υπάρχουν πολλοί στη Θράκη, αλλά δεν υπάρχουν μόνο εκκοσμικευμένοι μουσουλμάνοι στη Θράκη. Και αυτό είναι πρόβλημα και για την Ελλάδα είναι πρόβλημα. Ωραία, εσείς λοιπόν, τι θα συστήνατε τώρα στους ευρύτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή που μιλούμε είναι έξω από το κιτ φυλακίου και τις προηγούμενες ημέρες, ειδικά χθες Κυριακή έγινε μια μεγάλη συγκέντρωση, ήρθαν και αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες προσπάθησαν να τηρήσουν την τάξη, δεν τα πολύ κατάφεραν, είναι η αλήθεια. Η ουσία πάντως είναι ότι ο κόσμος είναι εξεσηκωμένος. Τι συστήνεται λοιπόν στους ευρύτες? Θα τους συστήνα σε ό,τι αφορά το κιτ φυλακίου πάντα, έτσι, ναι. Πρώτον να σκεφτούν τι ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές. Γιατί αυτό που γίνεται στο φυλάκιο έγινε με τη δική τους εξουσιοδότηση. Τους κορόιδεψε η Δημοκρατία. Αλλά αυτοί την ψήφισαν όσοι την ψήφισαν. Αυτοί βέβαια που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και άλλα αριστερά κόμματα, αυτό ήταν το Ευαγγέλιο των αριστερών κομμάτων. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Σήμερα όμως θα πρέπει να διατρανώσουν, που λένε και οι κλασικοί πολιτικοί, την αντίθεσή τους σε αυτό που γίνεται. Με κάθε τρόπο. Με κάθε τρόπο. Διότι δεν υπάρχει πλέον νόμιμη παράβαση ή νόμιμη ανέρεση των προεκλογικών υποσχέσεων. Αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι παράνομο. Είναι ανήθικο βεβαίως. Διότι άλλα έλεγε ο Μητσοτάκης, άλλα έλεγε ο Μηταράκης, άλλα έλεγε ο Γεωργιάδης, άλλα λέγαν τα στελέχη της, άλλα έλεγε το πρόγραμμά τους σχετικά με αυτό που υφιστάμεθα. Θα πρέπει να αντισταθούν με κάθε τρόπο. Να καταλάβουν δηλαδή οι κυβερνώντες ότι δεν μπορούν να παίζουν με τις ζωές των πολιτών. Και η Ελλάδα δεν πρόκειται να γίνει Ισλαμικό Χαλιφάτο. Δεν θα το επιτρέψουν οι πολίτες. Κύριε Τζίμερ, στις επόμενες εκλογές να σκεφτούν ποιοι υποστηρίζουν πραγματικά τα συμφέροντά τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό πρωινό.